Κυρία Υπουργέ, υπάρχει ένα ειδικό δημοτικό σχολείο στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, που είναι μια δομή που σκοπό έχει να εξυπηρετεί παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής και που κατοικούν στη Βόνιτσα και στις γύρω περιοχές. Στο σχολείο αυτό οι συνθήκες που επικρατούν, και αυτό είναι άποψη των γονέων αλλά και της τοπικής κοινωνίας, χαρακτηρίζονται επεικώς απαράδεκτες και απάνθρωπες. Κύρια αιτία αυτής της κατάστασης είναι η έλλειψη ακόμη και του ελάχιστου αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία του. Δηλαδή, ακόμη και ενός ειδικού δασκάλου. Ακριβώς αυτή η έλλειψη αποτελεί τροχοπέδι στην απρόσκοπτη λειτουργία του, με ανυπολόγιστες και πιθανόν με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις. Εκπαιδευτικός είστε, νομίζω, και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, στις ειδικές μορφωτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών των παιδιών. Αρχές του Οκτώβρη το ειδικό σχολείο Βόνιτσας έκλεισε, καθώς βρισκόταν σε αναρωτική άδεια η μοναδική του εκπαιδευτικός. Στη λογική του μπαλώματος, πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς, το Νοέμβριο μεταφέρθηκε σε αυτό το σχολείο μια εκπαιδευτικός από το τμήμα ένταξης ενός άλλου δημοτικού σχολείου που βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιόμετρων, αφήνοντας, φυσικά εγκαταλείποντας αυτή, το τμήμα το οποίο υποστήριζε σε αυτό το χωριό. Όλο αυτό το διάστημα, μέχρι χθες, και παρά τις διαδοχικές προσλήψεις αναπληρωτών, δεν έγινε καμιά τοποθέτηση δασκάλου ειδικής αγωγής, ώστε να πληρωθούν τα κενά όχι μόνο στη Βόνιτσα, αλλά και όλων των ειδικών δομών της περιοχής. Επιπλέον, το προηγούμενο διάστημα χρειάστηκε και η εν λόγω εκπαιδευτικός να λάβει αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα ξανά το ειδικό δημοτικό σχολείο Βόνιτσας να παραμείνει κλειστό για 2 εβδομάδες. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά μόλις σήμερα τοποθετήθηκε και ένας εκπαιδευτικός στη μέση της χρονιάς, ο οποίος, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είναι γενικής εκπαίδευσης και όχι ειδικής, όπως όφελε να τοποθετεί στο Υπουργείο. Είναι ευνόητο ότι ο δάσκαλος αυτός, ακόμη κι αν υπερβάλλει εαυτόν, το έργο του δεν θα καλύψει ούτε καν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις, γιατί δεν έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό. Επιπλέον, το ότι είναι μόνος και ανα πάσα στιγμή μπορεί να απουσιάσει, αποτέλεσμα θα έχει το σχολείο νομοτελειακά να ξανακλείσει. Κατά την άποψή μας, όλα αυτά είναι ενταγμένα στην κυβερνητική πολιτική της συνειδητής και μεθοδευμένης απαξίωσης των δημόσιων και δωρεάν παροχών στο λαό και τους εργαζόμενους, δυστυχώς, και σε αυτόν τον τομέα. Εμείς σας ρωτάμε, τι μέτρα, και αναφέρομαι σε αποτελεσματικά μέτρα, προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την άμεση ουσιαστική λειτουργία του ειδικού δημοτικού σχολείου Βόνιτσας, με πρόσληψη όλου του αναγκαίου και όχι ενός μονίμου ειδικού παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού, αλλά και την πλήρη στελέχωση όλων των ειδικών δομών, τμήματα ένταξης, στα σχολεία της περιοχής, από μόνιμο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα, που είμαι σίγουρη και λόγω του γεωγραφικού ενδιαφέροντος είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει από την αρχή της χρονιάς, και με το ειδικό σχολείο της Βόνιτσας έχουμε ασχοληθεί επισταμμένα. Θα σας αποδείξω πώς, γιατί είναι κάτι το οποίο προφανώς στο χρονολόγιο το οποίο αναφέρεται μπορεί να διαφεύγει. Θα ήθελα λοιπόν να σας τα θυμίσω. Για αρχή, και στο σώμα ούτως ή άλλως να πληροφορήσω ότι ως προς τις προσλήψεις στην ειδική εκπαίδευση, το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει διαθέσει μέχρι στιγμής στο σύνολο των λειτουργικών αναγκών 5.231 πιστώσεις για την πρόσληψη ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού προσωπικού. 3.942 είχαν προσληφθεί, είχαν μάλιστα διατεθεί μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Κατά γενική ομολογία, και παρά την αρχική ούτως ή άλλως αποτίμηση που κάνατε περί της κατάστασης των ειδικών σχολείων εν γέννη, φέτος πολύ νωρίς μεγάλος αριθμός πιστώσεων διατέθηκε, χωρίς να θέλω να ωρεοποιήσω καμία κατάσταση, κύριε Βουλευτά, και θα αναφερθώ σε αυτό αμέσως μετά. Από το σύνολο των πιστώσεων, και συγκεκριμένα για την Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, διατέθηκαν 348 πιστώσεις, μεγαλύτερος αριθμός από κάθε άλλη χρονιά. Συγκεκριμένα τώρα για το ειδικό σχολείο της Βόνιτσας έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτική ΠΕ 11 φυσικής αγωγής, δηλαδή, ΠΕ 86 πληροφορικής, ως προς την ειδική αγωγή κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος και ένα μόνιμο μέλος ειδικού βοηθητικού προσωπικού, ο οποίος εκεί πέρα υπηρετεί με απόσπαση. Πάω τώρα στο συγκεκριμένο θέμα του κενού, ούτως ή άλλως είναι και η ουσία της ερώτησής σας. 14 Δεκάτου, η αναπληρώτρια δασκάλα ειδικής αγωγής έλαβε και ως δικαιούτο, ζήτησε και ως δικαιούτο έλαβε αναρωτική άδεια λόγω επαπειλούμενης κοίησης. 16 Δεκάτου τοποθετήθηκε εκεί η δασκάλα ειδικής αγωγής, η οποία ανέλαβε υπηρεσία, όμως έκανε χρήση του δικαιώματος ανατροφής τέκνου και αυτή αποχώρησε. 6 Δεκάτου, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αιτωλοακαρνανίας, μετακινήθηκε προσωρινά μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ 70, δάσκαλος δηλαδή, του τμήματος ένταξης του πρώτου δημοτικού, το αναφέρατε ήδη, του πρώτου δημοτικού σχολείου Βόνιτσας, το οποίο συστεγάζεται με το ειδικό δημοτικό Βόνιτσας, και την ίδια μέρα ο ίδιος εκπαιδευτικός αιτήθηκε αναρωτική άδεια και δεν ανέλαβε υπηρεσία. 15 Δεκάτου μετακινήθηκε στο ειδικό δημοτικό Βόνιτσας, αναπληρώτρια δασκάλα ειδικής αγωγής από το τμήμα ένταξης σχολικής μονάδος, για να διδάξει στο σχολείο αυτό και να καλύψει αυτή την ανάγκη, η οποία προέκυψε από τις συνεχείς, όπως είδατε, προσπάθειες κάλυψης αυτής της ανάγκης, αυτού του κενού, με νέα πρόσληψη από το Υπουργείο Παιδείας. Και για να καλυφθεί και αυτή η ανάγκη, η οποία προέκυψε στο τμήμα ένταξης, την αναδείξατε πριν από λίγο, με την τελευταία φάση προσλήψεων προσελήφθη νέος αναπληρωτής 27 Πρώτου του 2020, ο οποίος ανέλαβε υπηρεσία, το αναφέρατε πριν, στην εν λόγω σχολική μονάδα, έτσι ώστε η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός μπορεί να επιστρέψει στην αρχική της θέση. Άρα, νομίζω ότι από τις προσπάθειες, τις αλλεπάλληλες και συνεχείς προσπάθειες, οι οποίες έγιναν από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας Αιτωλοακαρνανίας, και θα ήθελα ούτως ή άλλως να συνεχίσω να παροτρύνω τη Διεύθυνση εκεί, όπως το έκανε ήδη, να καλύπτει τις ανάγκες όταν και όπως προκύπτουν. Αλλά και από την Περιφερειακή Διεύθυνση και βέβαια την Κεντρική Υπηρεσία, δίνονταν άμεσα λύσεις στο αυτό το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ούτως ή άλλως εν συνόλο, κύριε Βουλευτά, θα αναλύσω και στη δευτερολογία το πώς το Υπουργείο προτίθεται να καλύψει με τους διορισμούς πλέον στην ειδική αγωγή και με το χρονολόγιο, το οποίο θα δοθεί ευκαιρία να παρουσιάσω μέσω μετά. Σας ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ, για την ενημέρωση. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο, αν θέλετε, αναιρεί και την ενεργητική διαδικασία την οποία αναφέρετε εσείς για την αναπλήρωση αυτών των απολειών, αλλά και την αντιπολιτευτική κριτική, αν θέλετε, την οποία σας κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, στην πολιτική της κυβέρνησης. Και αυτό είναι η ίδια η πραγματικότητα. Το σχολείο ήταν κλειστό. Και νομίζω πως αυτό είναι και το στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε για να αξιολογήσουμε και αυτή την κατάσταση. Είναι σημαντικό ότι ήδη ο δάσκαλος, ο οποίος τοποθετήθηκε σήμερα, κυριολεκτικά, έγινε στη μέση της σχολικής χρονιάς. Και δυστυχώς, θα του γενικεύσω λίγο, και η κατάσταση που επικρατεί στα ειδικά σχολεία με ευθύνη της κυβέρνησης, για μια ακόμη φορά, η θέση μας είναι ότι εξαιρεί απάνθρωπα από τη μαθησιακή διαδικασία, με τον πλέον κραυγαλαίο τρόπο, τα παιδιά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τις μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες. Οι επιπτώσεις δυστυχώς αυτής της πολιτικής για τη μετέπειτα ζωή τους είναι τραγικές και ανεπανόρθωτες. Δεν αρκεί μόνο η παρουσία δασκάλων, και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Απαιτείται ειδικό επιστημονικό προσωπικό, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, μουσική, εικαστική και θεατρικής αγωγής, αλλά και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, όπως προβλέπεται για την πλήρη στελέχωση αυτών των σχολείων. Τι κάνετε γι' αυτό? Η άποψή μας είναι ότι δεν κάνετε τίποτε. Η πολιτική που ακολουθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τεκμηριώνει απόλυτα, και αυτό έχει πολύ οδύνη δυστυχώς για τις λαϊκές οικογένειες, ότι και η κυβέρνησή σας, όπως και η προηγούμενη, υπηρετεί με συνέπεια μια κανονικότητα που θέλει αυτά τα παιδιά να είναι αποδέκτες μιας εκπαιδευτικής στήριξης με καθυστέρηση, ελλειπή, και πολλές φορές να ολοκληρώνει το σχολικό έτος χωρίς να τους έχει παρασχεθεί η παραμικρή επιστημονική και παιδαγωγική βοήθεια. Αυτή είναι δυστυχώς η ανάπτυξη για όλους που ευαγγελίζει τη Νέα Δημοκρατία, που αντικατέστησε τη δίκαιη ανάπτυξη που διατυμπάνιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι ακόμη και αυτή την περίοδο κανένα ειδικό σχολείο δεν λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη, ελλείψη προσωπικού. Τονίζω, σε πλήρη ανάπτυξη. Καθώς λόγω μειωμένων πιστώσεων έχει μειωθεί το βοηθητικό προσωπικό, το ειδικό επιστημονικό και ειδικό παιδαγωγικό προσωπικό, μιλά από μόνο του. Με δεδομένες αυτές τις ελλείψεις, οι οικογένειες εξαναγκάζονται να αναλάβουν το κόστος στήριξης των παιδιών τους. Αυτό είναι το κατά τα άλλα δημόσιο σχολείο. Αναγκάζονται και προσλαμβάνουν ιδιωτική παράλληλη, που στην κυριολεξία έχει κατακλείσει τα σχολεία, ειδικά και γενικά. Μα να ήταν αυτό και το μοναδικό κόστος που επομίζονται οι γονείς? Φυσικά και όχι. Είναι τεράστιος ο αριθμός των παιδιών που αναγκάζονται να πηγαίνουν σε απογευματινά ιδιωτικά κέντρα για να κάνουν τις αναγκαίες δαπανηρές παρεμβάσεις. Και η πλειοψηφία τους, δυστυχώς, είναι παιδιά λαϊκών εργατικών οικογενειών με πολύ περιορισμένα εισοδήματα. Άρα γι' αυτό είναι το δημόσιο σχολείο. Στην εικόνα της υποστελέχωσης σας προσθεθεί και η κακή κτηριακή κατάσταση των ειδικών σχολείων. Φιλοξενούνται σε παλιά κτίρια, προκάτ αίθουσες ή τα τμήματα ένταξης που στεγάζονται σε αίθουσες που περισσεύουν στα γενικά σχολεία, καθιστώντας την καθημερινότητα τόσο για τις μαθητές όσο και για τους εργαζόμενους δυσβάστακτη, απαγορεύοντας επί της ουσίας κάθε επιστημονική και παιδαγωγική παρέμβαση. Εκτίμησή μας είναι ότι το σημερινό Υπουργείο, παίρνοντας τη σκητάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση, υλοποιεί το νόμο για τις νέες δομές σε ό,τι αφορά την ειδική αγωγή. Ο νόμος αυτός θέτει επιπλέον εμπόδια στη διαδικασία της διάγνωσης και καθιστά τη γενική εκπαίδευση αρχικά και καθολικά υπεύθυνη για την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μόνο στην περίπτωση που θα αποτύχουν οι παρεμβάσεις, το παιδί θα εντάσσεται μέσα από μια χρονοβόρα διαδικασία που κυριολεκτικά κυλά σε βάρος του σε άλλο πλαίσιο, πιθανά ειδικό σχολείο. Σας ευχαριστώ.